Τέλος πάντων, εντάξει, εδώ πέρα είναι 30 ευρώ να πούμε. Γι' αυτό έρχεται τόσο κόσμο εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Και στα 80 δεν είναι στα χωριά, συνεταιρισμούς. Περιμένατε πολύ ωραία, είστε πολλά άτομα περιμένουν. Εγώ εντάξει, θα τώρα μου πήραμε το πρωί το νούμερο, ήρθαμε τώρα. Λοιπόν, έχουν περάσει τα νούμερα. Αλλά και εμείς δουλεύουμε το απόγευμα, αλλά τι να κάνουμε. Είπα στο γύριο ότι θέλει 30 ευρώ και την ταυτότητα και είπε ο κύριος στο χωριό θέλει 80 ευρώ για να φτιάξουμε τα χαρτιά να πάρουμε την επιδότηση του λαδιού. Εδώ πέρα ταλαιπωρία σήμερα πολύ στον κόσμο. Πάντοτε κάθε χρόνο έχει μεγάλη ταλαιπωρία εδώ. Το πρωί 5.30 ώρα ήμασταν εδώ. Από το πρωί. Ναι, ήταν 7.30 το πρωί για να πάρουμε νούμερο. Και, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πριν ανοίξει. Ναι, συζητείτε, γιατί μετά, άμα έρθει, δεν βρίσκεις. Πρέπει να περιμένεις να ολοκληρωθούν τα 900 που είναι τώρα για να πάρεις. Ναι. 400 άτομα το πρωί περιμένανε πριν τις 7 για να πάρουν ένα νούμερο. Και εμείς έχουμε το 779. Ωραία. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Σήμερα το πρωί ήταν ο χαμός. Όλη έξω η πλατεία εδώ μπροστά στην πόρτα ήταν γεμάτη. Οι λίστες γραφόντουσαν από τα άτομα που ερχόντουσαν από τις 3 η ώρα και εγώ κατάντησα να έρθω 7 παρατέταρτο και να πάρω το 730. Από τις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Έρχονται, ναι, έρχονται και γράφονται σε μία λίστα. Τη λίστα την παίρνουν οι αρμόδιοι μετά εδώ στην Ένωση. Κόβουν εκείνοι τα νούμερα και τα δίνουν στον κόσμο βάσει της λίστας. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο, δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ περίμενα πολύ καλύτερα να ήμασταν. Και το φινάλε είναι, συγγνώμη, τα 30 ευρώ που ταλαιπωρούν τον κόσμο, πιστεύω γι' αυτό το κάνουν περισσότερο, για να παίρνουν τα 30 ευρώ, για να κάνεις την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Αφού γίνεται κάθε χρόνο η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, γιατί δεν μου τα κρατάνε από την τράπεζα, γιατί με ταλαιπωρούν από τα ξημερώματα να είμαι εδώ πέρα και να περιμένω 3 ώρες όρθια. Δεν το καταλαβαίνω το λόγο. 3 ώρες ανέμενο. Όπως είπε και η κυρία, και εγώ έχω έρθει από τις 6.30 και έχω το 818 νούμερο. Περιμένουμε εδώ αυτό το σύστημα κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Ο κόσμος έχει βαρεθεί. Τώρα ζητάνε και τα 30 ευρώ. Πολλοί από εμάς δεν τα έχουν να τα δώσουν. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι καταλόγιστα για μένα. Ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία, μεγάλη ταλαιπωρία. Και εμείς αντέχουμε. Κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο μεγάλοι, που δεν αντέχουν να περιμένουν τόσες ώρες. Τι θα γίνει, τι θα γίνει με τους αρρώστους, με τους γέρους, με τους πιο μεγάλους ανθρώπους, είναι μεγάλο πρόβλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των οριστικών αιτήσεων παραγωγών μας του έτους 2012, μένουν περίπου 3.000 άνθρωποι ακόμα. Αυτό με τη σημερινή μέρα και την αυριανή της επίσημης προθεσμίας, εκτιμώ ότι θα κατέβουν κάτω από 2.000 άτομα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι πήρε παράταση μέχρι τη 1η του μήνα. Παράταση δεν υπάρχει, επίσημη παράταση. Δεν υπάρχει. Ο κανονισμός είναι ρητός, λέει 15 Πέμπτου. Δεν υπάρχει. Αυτό, αν θέλουμε να μιλήσουμε, ότι ο κανονισμός μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, την παράταση με απομείωση 1% κάθε μέρα, για κάθε μέρα που περνάει. Σιωπηρά όμως εμείς εξυπηρετούμε τον παραγωγό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και να περάσουν όλοι οι παραγωγοί από εδώ, εμείς παραμένουμε στις επάλξεις, να το πω έτσι, και εξυπηρετούμε όλο τον κόσμο. Κύριε Ρεφαλάκη, εάν κάποιος δεν ενεργοποιήσει για τον Α ή Β λόγο, λείπει, έχει ένα πρόβλημα υγείας, δεν μπορεί να έρθει, τι γίνεται? Σε αυτή την περίπτωση χάνει και αυτήν την τρέχουσα περίοδο την επιδότησή του. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να την διεκδικήσει? Κανένας. Ο κανονισμός είναι ρητός σε αυτή τη διαδικασία. Εάν και εφόσον ο παραγωγός δεν υποβάλει την ενεργοποίηση για την τρέχουσα χρονιά, για τη συγκεκριμένη χρονιά, χάνει τα δικαιώματά του. Εάν και την επόμενη χρονιά δεν ενεργοποιήσει τα δικαιώματα, τότε τα χάνει οριστικά και οδηγούνται στο εθνικό απόθεμα. Και μας λέγανε εδώ άνθρωποι για την ΕΑΣΥ. 3 ώρα τη νύχτα. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέω εγώ, το ελληνικό φαινόμενο που όλοι τρέχουν τελευταία στιγμή. Σήμερα, για παράδειγμα, που εγώ ήρθα 6:25 εδώ, μοιράσαμε το πρωί 340 νούμερα. Ήταν εδώ, αλλά κάποιοι άνθρωποι λένε ότι είμαι από τις 5 ώρα, είμαι από τις 6 ώρα εδώ κλπ. Είναι μια διαδικασία η οποία ταλαιπωρεί το κόσμο, αλλά ταλαιπωρούμαστε και εμείς. Εχθές, ας πούμε, έφυγε εδώ ο τελευταίος υπάλληλος στις 6.30 ώρα το βράδυ. Δηλαδή μετά από 12 ώρες δουλειά. Αυτό είναι ένα θέμα που εγώ συστήνω στον κόσμο να έχει υπομονή. Γιατί μέσα σε αυτή τη διαδικασία και εμείς ταλαιπωρούμαστε και ο κόσμος ταλαιπωρείται, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η διαδικασία. Και 30 ευρώ. Και 30 ευρώ.
Τα 30 ευρώ βέβαια μην το φεδροποιούμε. Είναι μια κατάσταση, αυτό εξυπηρετεί ένα λειτουργικό κόστος που είναι τώρα, που έχει να κάνει με την, μια σειρά βέβαια και μια σειρά παροχής υπηρεσιών, παράπλευρων υπηρεσιών που λέω εγώ, τα οποία αυτά ο παραγωγός πρέπει να τα καταβάλει για να λειτουργήσει και η Ένωση από πλευράς κόστος λειτουργίας, μισθοδοσιών των παιδιών και όλα αυτά που έχουμε εδώ, πρόσθετα κόστη, τα οποία είναι ομολογουμένως πολύ υψηλά. Τώρα,